τελευταίες ημέρες γινόμασταν δέκτες ανεπίσημων πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι στο Δήμο Ρογού πρόκειται να δημιουργηθούν δύο hot spots για τη φιλοξενία προσφύγων με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Αθηνών και την Τοπική Κοινότητα Μαλακάσας. Επειδή η προχειρότητα με την οποία έχει αντιμετωπιστεί από την κοινωνική εξουσία το συγκεκριμένο ζωτική σημασία θέμα είναι δεδομένη και επειδή ως υπεύθυνη δημοτική αρχή πρέπει πρωτίστως να διακτάσουμε τα συμφέροντα των δημοτών μας και εν συνεχεία να μπορέσουμε με κάθε τρόπο να προσφέρουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους ταλαιπωρημένους από κάθε άποψη πρόσφυγες μετανάστες, η επίσημη θέση του Δήμου Ρογού για το ζήτημα της εγκατάστασης προσφύγων είναι η κάτωθε. Το να λαμβάνεται μια απόφαση για την εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων σε χώρους ακατάλληλους στην περιοχή μας και ερήμη του Δήμου Ρογού είναι τουλάχιστον εγκληματικό σε βάρος τόσων ανθρώπινων ψυχών. Η εγκατάσταση hot spot σε στρατόπεδα, εντός και πέριξ των οποίων υπάρχουν ακόμα μη εξουδετερωμένες νάρκες και βλήματα που είναι ενεργά, κατάλληλα της πυρκαγιάς της δεκαετίας του 1980, χωρίς καμία υποδομή για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, η πλημελής αστυνόμευση της περιοχής λόγω έλλειψης προσωπικού, αφού το ΑΠΑΤΑ Παυλώνα, το οποίο εποπτεύει την περιοχή της Μαλακάσας, διαθέτει στη δύναμή του 20 αστυνομικούς και το ΑΦΑΤΑΦ Καπαρνητίου, το υποπτεύει την περιοχή των Αθηνών, διαθέτει στη δύναμή του 15 αστυνομικούς, δεν αρκεί για την κατακαλύψη ούτε τις ανάγκες των ίδιων των δημοτών μας, όσο μάλλον τις ανάγκες χιλιάδων προσφύγων που πρόκειται να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές, καθιστούν σχεδόν ανέπτυκτη την αποδοχή που μέρου μας της εγκατάστασης του ιδιαίτερα μεγάλου πληθυσμού των ανθρώπων αυτών. Εν ώψη ιδιαίτερα της θερινής περιόδους, δεν απαντά κανείς σε ερωτήματα όπως πώς για παράδειγμα θα περισυλλέγονται τα απορρίμματα που θα προκύψουν, ποιες θα είναι οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, πώς θα ενοδοτηθούν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και πολύ περισσότερο πώς περιοχές με ελάχιστο πληθυσμό θα αντεπεξέλθουν στη φιλοξενία χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι στεγάζονται μέσα στα κέντρα φιλοξενίας, αλλά χωρίς καμία περιφρούρηση. Ο Δήμος Ρογού έχει τη διάθεση να βοηθήσει σε αυτή την τόσο μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ο Δήμος Ρογού έχει τη διάθεση να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια του ζητητή και αυτή η βοήθεια απορρέει από το επίπεδο ανθρωπισμού των Ελλήνων και το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης και πολιτισμού των δημοτών του Ρογού. Επειδή αυτή ακριβώς η κρίση αφορά ανθρώπους, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο. Η λήψη των αποφάσεων να λαμβάνει η χώρα χωρίς την άμεσα ενδιαφερόμενη δημόσια αρχή που η περιοχή της θα επιφορτιστεί με τεράστιο αριθμό προσφύγων μεταναστών και είναι ο Δήμος μας. Η κοινωνική ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής είναι δεδομένη. Δεν μπορούμε όμως να μην προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των δημοτών μας να ζούμε ασφάλεια στο σπίτι τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα, παραδείγματος χάρη δυνατότητα φιλοξενίας συγκεκριμένου αριθμού προσφύγων ανάλογα με τα πληθυσμιακά δεδομένα και τις δομές του Δήμου μας, τηρώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τόσο τους ανθρώπους που βιώνουν την προσφυγιά, όσο και τους δημότες μας. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί από τις αρμόδιες αρχές ο αριθμός των ατόμων που θα φιλοξενηθούν, καθώς και το χρονικό διάστημα της παραμονής τους. Τέτοιες διευκρινίσεις από την κοινωνική κυβέρνηση διευκολύνουν το έργο του Δήμου, των φορέων, των εθελοντών, των συλλόγων και όλου του λαού του Ρογού. Ωστόσο, κάνουμε γνωστό σε κάθε αρμόδιο φορέα ότι η καλή μας πρόθεση να συμβάλλουμε σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως αδυναμία και ο Δήμος Ρογού να αντιθέσει το περιθώριο όσον αφορά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης. Θα αγαπηθούν οι βουλευτές από τους συμβούλους.